Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Πήγε να παίξει κάθετα ο Φιλιώτης, κέρδισε ο ίδιος την παλά. Θα γυρίσει για τον Μπίσεσβαρ. Πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Το σούτ από τον Χάμπο πάνω στον Αγριμάκη. Στην περιοχή του Αγριμάκη εκτέλεσε ο Μπίσεσβαρ. Κεφαλιά από τον Γκεριέ, ανέβηκε πιο ψηλά από όλους. Η μπάλα φύγει έξω ωστόσο. Ο Σάλι εκτελεί. Ο Ιωβάνοβιτς πέφτει σταθερά. Μπίσεσβαρ και πάλι. Κάνει το 1-2 με τον Ταμπό, πάρα πολύ ωραία. Ο Ψύχας περιμένει, ο Μπίσεσβαρ γυρίζει. Ακούμπησε την μπάλα ο Αγριμάκης, την απομάκρυνε ο Μανρίκε. Και το πιο εύκολο για μια ομάδα με τέτοια πίεση να κάνει πράγματα. Και γνωρίζοντας ενώ ο Γιωβάνοβιτς έδιωξε με το κεφάλι, είναι ανυπεράσπιστη εστία. Ο Μάντζης θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Κεφαλιά προς τα πίσω, νομίζω είναι out. Τρίπλαρε σαν ένας καλός επιθετικός ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Έδωσε στον Μάντζη, γύρισε στην περιοχή. Έστειλε την μπάλα που κόντραρε και αναγκάστηκε ο Γιωβάνοβιτς να αποκρούσει στη γωνία. Κερδίζει ο Φιλιώτης, στέκεται όρθιος και δίνει την πάσα. Είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ταμπό θα δώσει ευκαιρία για τον Ματέι. Από κοντά δεύτερη προσπάθεια. Ο Απόλλων χάνει την καλύτερη του ευκαιρία στον αγώνα. Χάνει τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο τρίπλαρε πάρα πολύ ωραία και μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα. Το γύρισμα για τον Μάντζη. Ο Σάλι έχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Γιωβάνοβιτς. Και έχουμε δοκάρι από τον Σάλι. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την μεγάλη ευκαιρία από την εξαιρετική ενέργεια από τον Χάνι. Ο Σάλι. Δεύτερη προσπάθεια από τον ίδιο. Μπίσεσβαρ. Γύρισε, έκανε το σουτ πάνω στο τερματοφύλακα Αγριμάκη. Με αντίπαλο τον Νάνι θα δώσει στον Ντιέγο Μπίσεσβαρ. Αμέσως το σουτ αποκρούει ο Αγριμάκης. Κερδίζει ο Ταμπό, επιμένει ο Απόλλων. Γύρισμα προς τον Μπίσεσβαρ. Κόρνερ από την παρέμβαση του Χαραλάμπους. Να στέλνει πάσα προς το μέρος του Γκεριέ. Μπίσεσβαρ. Ο Πίτας θα σημειώσει το γκολ στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ στο Τσίριο. Μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, δευτερόλεπτα μετά, 18 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του. Εδώ ξανά από τον Μπίσεσβαρ είναι η ασίστ και ο εξαιρετική ασίστ από τον Μπίσεσβαρ. Ο Πίτας ανοίγει παιχνίδι πολύ ωραία. Ο Ψάλτης είναι έτοιμος να στείλει την σέντρα προς το μέρος του. Μάντζη που κάνει την κεφαλιά και ισοβαρίζει. Στο 51ο λεπτό η απάντηση του Ολυμπιακού. Εδώ ξανά δείτε την κίνηση από τον Μάντζη. Προλαβαίνει τον Γιούστε. Σκάει μπάλα στο έδαφος από την παλιά του Ψάλτη. Πάσα είναι πολύ καλή για τον Ματέι. Δίπλα είναι ο Μπίσεσβαρ αριστερά. Ο Γκεριέ. Ο Μπίσεσβαρ θα δώσει τώρα την πάσα στον αριστερό μπακ του Απόλλωνα. Με δύναμη το γύρισμα. Περνάει μπάλα μπροστά από δύο παίκτες του Απόλλωνα και καταλήγει πλάγιον out. Ο Γκεριέ, ο Σάλι. Με αντίπαλο τον Γκεριέ. Κάνε κίνηση ο Ψάλτης, ο Σάλι έστειλε απέναντι και ο Ζαχαρίου, ο Γιωβάνοβιτς λέει όχι. Χτέλεσε ο Ματέι, βγήκε ο Αγριμάκης με τις γροθιές και απομάκρυνε, κατέβασε ο Ντένιτς. Έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Χτελεί ο Μπίσεσβαρ, δεν μπορεί ο Ταμπού. Απομάκρυνε ο Σωτηρίου και έχασε ο Ντένιτς για να κερδίσει ο Σάλι. Ο Ζαχαρίου φεύγει απέναντι με πολύ δύναμη. Δόθηκε η πάσα και ο Ζαχαρίου είναι απέναντι από τον Γιωβάνοβιτς. Έχει μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σηκώθηκε το σημειάκι απέναντι. Εδώ βλέπουμε τον Σάλι. Όχι, φεύγει πίσω από την σέντρα. Νομίζω ότι τον γκολ θα μετρήσει. Ο Ζαχαρίου σημειώνει τον γκολ στην συνέχεια. Μετράει τον γκολ. Αυτό που σας έλεγα πριν, έφυγε πριν από τη σέντρα. 2-1 προηγείται λοιπόν ο Ολυμπιακός. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε, δεν χρειάζεται να είναι στην ευθεία η κάμερα, καθώς ο Ζαχαρίου φεύγει πίσω από την σέντρα όταν γίνεται η πάσα πλασάρι των εξελθόντα Γιωβάνοβιτς και σημειώνει το 1-2, νέα τροπή στο παιχνίδι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Απόλλωνα μετά από αυτό τον γκολ του Ζαχαρίου. Γιαννιώτας. Κατάφερε, στείλε την παλιά απέναντι. Η μπάλα κατέληξε στον Μπίσεσβαρ. Το γύρισμα για τον Σακέτη, το σουτ. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Πίτας προσπαθεί να γυρίσει να κάνει το σουτ. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Γύρισμα από τον Πίτα και πάλι προς το μέρος του Γιαννιώτα. Έτοιμος για να κάνει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Μπίσεσβαρ.
Παλιά για τον Μπένσχοπ, ο οποίος κέρδισε την κεφαλιά μέσα στο σουτ. Φοβερό γκολ! Ο Μπένσχοπ στο 81ο λεπτό ξαναβάζει τον Απόλλωνα στο κυνήγι της πολύτιμης νίκης. Εδώ ξανά η προσπάθεια, ο Κεριέ είναι αυτός που επιτυχάνει αυτό το φοβερό γκολ. Πραγματικά ούτε center forward δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την εκπληκτική κίνηση και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Κεριέ, κρατά ζωντανό. Παλιά προς το μέρος του Γιαννιώτα, με αντίπαλο τον Ψάλτη ο Γιαννιώτας. Ο Ντένιτς θα δώσει στον Γιαννιώτα, παραδημιουργηθεί ευκαιρία, αποκρούει ο Αγρεμάκης και έχουμε corner. Κάνει κίνηση ο Πίτας. Η κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την εστία από τον Ντένιτς. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.